涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、πάμε να το πούμε ότι δεχόμαστε. Ε, ναι. Και ποια θα πάει πρώτη? Αυτό είναι το θέμα της αυριανής ημερησίας διατάξεως. Θα συγκαλέσουμε την Ολομέλεια να αποφασίσει. Βράσε με από εκεί, χάμω! Πάμε να του το πούμε! Πριν. Και... ναι, αλλά... τι θα του πούμε? Λοιπόν, Κυριάκο, καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σου που θες να κάνεις σεξ και με τις δυο μας για να αποφασίσεις και προσφερόμαστε να το κάνουμε. Να δούμε και πώς θα αντιδράσει κιόλας. Έλα, μωράκι μου, κάνε μου αυτή τη χαρή. Αφού ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω, εγώ τα πάντα θα έκανα για σένα. Έλα εδώ, εσύ και τα λέμε. Αχ, Χριστιανά, σε παρακαλώ, μην αστείευες. Τώρα σου λέω ότι σε χρειάζομαι. Εντάξει, μωράκι μου, θα έρθω να σε πάρω. Σηκώσω το ακουστικό να ακούσω. Όχι, δεν είναι σωστό. Τι λες, μωρέ, τι μας λες? Και δεν θα μάθω εγώ με ποια μιλάει ο άντρας του σπιτιού? Το ξέρεις, βρε αγαπούλα μου, ότι πάντα σε σκέφτομαι και σε αγαπώ. Κι ας έχω τόσο καιρό να σε δω. Τώρα όμως, σε χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ. Πώς σου φάνηκε? Τι, ότι μίλαγε με κάποια Χριστιανά στο τηλέφωνο? Τρομερό! Τρομερό, ε. Πολύ άνετη σε βρίσκω, Αντωνίτσα. Δηλαδή, δεν θες να μας ποια είναι αυτή η Χριστιανά? Ναι, ξέρω. Θα μου πεις πάλι ότι είναι καμιά γκόμενα, θα με μπλέξεις ένα κικαιώνα για να αποδειχτεί ότι κάνουμε λάθος για άλλη μία φορά. Ωραία, λοιπόν. Γεια σου και χαρά σου. Έλα. Θέλω να μάθω ποια είναι αυτή η Χριστιανά. Είπα κι εγώ, η Αντωνίτσα, τόσο ανώτερος άνθρωπος πια. Ναι. Έλα, χρυσό μου. Εγώ. Πάνω στην ώρα. Τι, έγινε κάτι συνταραχτικό? Λοιπόν, άκου. Πηγαίναμε στο δωμάτιο του Κυριάκου και τον ακούσαμε κατά λάθος να μιλάει στο τηλέφωνο πολύ τρυφερά με κάποια Χριστιανά. Α, να τα μας. Καλώς τα δεχτήκατε. Τι, λες να είναι κάτι πονηρό? 100. Πρέπει να ανακαλύψουμε ποια είναι. Και πώς να το ανακαλύψουμε? Το μόνο στοιχείο που ξέρουμε είναι ότι τη λένε Χριστιανά. Να πάμε σε χαρτορίχτρα, βρε. Πες της Χαζής που κάνει πως τα ξέρει όλα, ότι αν ανοίξετε το file of fax του και ψάξτε στο Χριστιανά, θα το βρείτε. Αν ανοίξουμε τον κατάλογό του και ψάξουμε Χριστιανά, θα το βρούμε. Λες να το έχει στο χι, ε? Ψάξτε το όλο, δεν με νοιάζει. Εγώ για άλλο σε πήρα. Θα κάνουμε τίποτα το βράδυ? Μπα, τι να κάνουμε. Αχ, βαριέμαι. Θέλεις να βγούμε? Μην επιμένεις τώρα. Παιδάκι μου, είσαι τρελή. Εσύ δεν μου είπες αν θα κάνουμε κάτι το βράδυ. Χρυσούλη μου, αν καταφέρεις και με δικαιολογήσεις, θα στο χρωστάω χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, χρυσό μου. Εντάξει, το απέφυγα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης επέμενε να πάμε σπίτι του να μας κάνει το τραπέζι, αλλά θα με δικαιολογήσω. Λοιπόν, μόλις φύγει από το δωμάτιό του, θα πάμε να ψάξουμε. Πολλή ώρα θα έχω να κοιτάξω όλο τον κατάλογό του. Ωραία. Εσύ θα ψάξεις τον κατάλογο και εγώ θα φυλάω τσίλες. Πώς το σκέφτομαι. Και κάτω.
Τσίρμα! Στο τσάκ τη γλιτώσαμε. Ω, παπά, τι άγχος. Βρήκες τίποτα? Όχι. Αλλά πήρα όλο τον κατάλογο. Παιδάκι μου, είσαι τρελή. Και αν ψάχνει τον κατάλογο του για να βρει κανένα τηλέφωνο. Στοχεία έψαξες. Τι από το Α άρχισες? Καλά, χαζή είσαι. Λες να το έχεις στοχή τόσο εύκολο θα ήταν. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Θα κοιτάξω στοχή. Ορίστε, φι. Ορίστε, χ, Χριστιανά. Στο χ το έχει. Φωνάζεις μία ώρα στο χ. Με έχεις βάλει και ψάχνω όλο τον κατάλογο. Άντε, γράφε, γράφε! Ναι! Κορίτσια, πώς θα την πουθενά το φάιλο φάξ μου? Εγώ όχι. Εσύ? Μπα, όχι, δεν. Όχι. Περίεργο, λες και εξαφανίστηκε ξαφνικά μέσα από το δωμάτιό μου. Τι έπαθες, παιδάκι μου, εσύ, κάθεσαι έτσι? Αχ, με πόνεσε λίγο η μέση μου και είπα να ξαπλώσω λίγο, μωρέ. Μα δεν κάνει προμητά, κάτσε σε βοηθήσω να γυρίσει. Όχι, όχι, όχι! Ήρθες να με βοηθήσεις, έτσι με βολεύει εμένα. Κάτω, κοίταξες. Πού, τώρα πάω. Άντε. Άντε, άντε. Άντε, άντε. Ψήγη μου, στην κούλα, ρε! Τι θα κάνω με το, τι θα κάνω! Ηρέμησε, παιδάκι μου, ηρέμησε, γιάνσε εδώ. Άνοιξε τα μάτια σου, Αντωνία. Λοιπόν, ηρέμησε τώρα. Άλλαξε ύφος γιατί είσαι αλεμόνη και πάμε να βοηθήσουμε το παιδί να βρει το φάιλο φάξ του. Άντε, άντε! Δεν το βρίσκω, ρε παιδιά. Ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. 6 μάτια είναι καλύτερα από 2. Εγώ πάω στην κουζίνα να δω, έτσι. Είχες ακουμπήσει. Εγώ. Πήρα εγώ το φάιλο φάξ μου με τα δύο με τα χέρια και τα άφησα εκεί. Πάει, τα έχω χάσει. Τώρα! Σωτήρι μου, νωρίς, νωρίς. Σκούπισε τα πόδια και τα έχω σφουγγαρίσει, σε παρακαλώ. Τα σκούπισα. Μέρα. Καλημέρα. Στην κουζίνα, σε παρακαλώ. Κατευθείαν. Όπα! Όχι, 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 όχι! Μη μου τα κουμπά στο βρωμόκουτο επάνω στο τραπέζι. Ορίστε, τώρα θα αλλάξω τραπεζομάντιλο. Όχι και βρωμόκουτο, στην αγκαλιά μου το είχα. Όταν το γέμιζες, το είχες στην αγκαλιά σου. Όταν όμως το κατέβεσαι από το αυτοκίνητο, δεν τα κούμπησες κάτω. Ορίστε, να το, να το. Αυτό είναι το μεγάλο σου ελάττωμα. Ποιο ελάττωμα? Είσαι υποχόνδρια. Τώρα τι να σου πω, τι να σου πω. Μπορείς να έρθεις να κάτσεις να τα πούμε λίγο, που μόλις ήρθε έπιασες τις δουλειές. Ορίστε, κάτσε. Πού, εδώ μες στο κρύο? Α, δεν κατάλαβα, θα παρατήσεις τη δουλειά μου να κάθομαι να σε χαζεύω. Ούτε τόσο δά δεν σ' αρέσει, ρε Ντοράκι, ε. Ούτε τόσο δά. Είσαι βλάχος, χρυσέ μου. Δεν ξέρεις πώς φέρονται σε μια γυναίκα. Είναι τώρα ερώτηση αυτή που κάνεις σε μια κυρία. Σορκίζομαι. Όλα τα έχω δοκιμάσει μαζί σου και τίποτα δεν πιάνει. Και είπα να αρχίσω να στυμπαίνω. Τι να κάνω, δε Σωτηράκη, εμείς οι δυο. Παιδάκια είμαστε. Με έχεις πρίξει. Ραντεβού, ραντεβού, ραντεβού. Τι ραντεβού? Να βγούμε, ρε παιδάκι μου, ένα βράδυ έξω, σαν άνθρωποι, να τα πούμε. Πού είσαι, Ντοράκη? Όπου θες, θα σε πάω. Και μετά. Μετά. Ό,τι τραβάει η καρδιά σου. Αυτό είναι, Σωτήρι μου, ότι δεν τραβάει τίποτα η ρημάδα, κατάλαβες? Εντάξει, εντάξει, τότε με τα σπίτι σου θα σε πάω. Θα με σκάσεις.
Δωράκη. Θα ήθελα να... Μπορείτε να μπείτε μέσα. Έχω ξεπαγιάσει, θέλω να κλείσω. Ναι, ό,τι έφευγε ο Σωτήρης. Ναι. Κάτω, Σωτήρη. Θες καφεδάκι. Ευχαριστώ, θα βγω. Όχι, όχι, Σωτήρη μου, έχεις δουλειά. Έλα, πήγαινε. Δεν βαριέσαι, μωρέ, κάθομαι. Έχω το βοηθό στο μαγαζί. Όχι, όχι, όχι. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Καλημέρα, καλά, έχεις καλά, δουλειά. Καλά. Πήγαινε. Άντε, για χαρά σου. Γεια, γεια, γεια. Τι θα γίνει το κινητό σου, θα μου το δώσεις, πώς θα σε ειδοποιήσω. Πήγαινε εσύ και όταν είναι η ώρα θα στο δώσω. Καλά. Τι έγινε, Ντοράκη, μας την πέφτε Σωτήρης. Ναι, μωρέ, ο Σαχλός. Όχι και Σαχλός, όχι και Σαχλός, μια χαρά άντρας είναι ο Σωτήρης. Τι μια χαρά άντρας, μωρέ, ανύπαντρος στην ηλικία του. Αυτό είναι θετικό, παιδί μου, το παιδί ελεύθερο. Άντρας ανύπαντρος στην ηλικία του. Δεν μπορεί, κάποιο κουσούρι θα έχει. Εγώ τόσα χρόνια που τον ξέρω, μια χαρά άνθρωπος είναι. Έχει το σπίτι του, έχει τη δουλειά του, είναι φιλότιμος, είναι δουλευταράς. Αλλά ανύπαντρος. Τέτοια κελεπούρη θα τον άφηνε καμιά. Γιατί ανύπαντρος στην ηλικία του. Εγώ σου λέω κάποιο κουσούρι θα έχει. Γιατί δεν βγαίνεις τότε μαζί του να τα ανακαλύψεις. Και τι θα πει ο γιος μου. Τι θα πει ο γιος σου, τι θα πει ο γιος σου, ότι η μάνα του, μια χαρά γυναίκα εδώ με τα όλα της, βγαίνει με ένα σοβαρό κύριο και φλερτάρει. Σιγά. Καλημέρα. Καλημέρα. Δώσε λίγο. Να σου βάλω. Έχω αργήσει. Το τηλέφωνο το πήρα μαζί μου. Ποιο τηλέφωνο πήρες μαζί σου? Το τηλέφωνο μιας κοπέλας. Τι θέλεις? Α, μια ερώτηση έκανα. Θα μου βάλεις και τις φωνές, μη χειρότερα. Και τι θα το κάνεις το τηλέφωνο? Δεν ξέρω τι θα το κάνω, θα δω τι θα το κάνω. Γεια. Άντε, γεια. Α, το πιέ. Όχι, το βρήκαμε το τηλέφωνο. Ναι, το βρήκαμε. Μηδέν, ναι. Το βλέπω, Αντωνία μου, το βλέπω. Ναι, και... Και τι θα το κάνω τώρα. Όχι, βρε, Αντωνία. Φέρε το εδώ. Άντε. Αμάν πια. Ναι, Δεσποινής, καλημέρα. Αντωνία Γρηγορίου λέγομαι και είμαι ρεπόρτερ στο Κόσμος TV. Θα ήθελα μια πληροφορία. Αν σας πω ένα νούμερο, μπορείτε να μου πείτε σε ποια ανήκει. Καλημέρα, Ντοράκη. Καλημέρα, χρυσό μου. Τι γίνεται? Τακτοποιείς τα καύσιμα? Ποια καύσιμα, καλέ, τα ποτά βάζω. Πού πας? Αχ, βρε, Ντοράκη, αφού σου το έχω πει 100 φορές, όταν δουλεύεις, θα βάζεις μουσική. Γεια σου. Γεια. Ευχαριστώ πολύ. Η συνδρομήτρια λέγεται Χριστιάνα Παπατοπούλου. Δεν το πιστεύω, το βρήκα. Όχι, όχι, νόμιζα ότι θα μας ξεφύγει η κυρία Χριστιάνα Παπατοπούλου και δεν θα την ανακαλύπταμε. Μα δεν ξέρει που έπεσε. Για να δω, για να δω. Πω, φοβερό. Ναι. Ναι. Εντάξει. Όχι, ανακαλύψαμε ότι τη λένε Χριστιάνα Παπαδοπούλου, ε. Και... Χριστιάνα Παπαδοπούλου, Χριστιάνα Παπαδοπούλου. Κάτι μου λέει με αυτό το όνομα, ρε γαμότο. Λες να την έχω πάρει. Έλα, έλα, έλα πια, εξυπνάδες. Τι να σας κάνω, ρε κορίτσια, τι να σας κάνω. Δεν του κάθεται η μια, δεν του κάθεται κι άλλη. Άνθρωπος είναι, βιολογικές ανάγκες έχει. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία που λες, ε. Πάνω που είχαμε αποφασίσει να κάνουμε σεξ μαζί του και οι δύο. Α, όλοι μαζί. Όχι, ρε ηλίθιε, μία-μία, ξεχωριστά. Πηγαίναμε λοιπόν να το πούμε, φαντάσου εικόνα τώρα, ε. Πηγαίναμε να το πούμε και τον πιάνουμε να σαλιαρίζει με αυτή τη Χριστιανά Παπαδοπούλου. Μιλάμε. Τι να κάνουμε, ρε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πηγαίνετε να του πείτε ότι και οι δύο το και το και στείλετε τη Χριστιανά Παπαδοπούλου σε μένα. Τώρα αυτό τι θα το κάνουμε. Τηλέφωνο δεν μπορούμε να την πάρουμε. Τι θα της πούμε, γιατί κυρία Χριστιανά μου έχετε δεσμό με τον Κυριάκο? Θα μας πει και αυτή, εσάς τι σας νοιάζει? Ο Θωμάς πάντως ξέρεις τι λέει, ότι το κάνει για βιολογικούς σκοπούς. Τι έχει αλληγκόμενα? Μπα, δεν το πιστεύω. Μπα, δεν το πιστεύω. Και πού ξέρεις, μωρέ, τι κάνει όταν εμείς λείπουμε, ε? Ωραία. Να ρωτήσουμε την τώρα. Λοιπόν, τι με θέλετε? Να σου πω, βρε, Ντοράκη. Εμείς όταν φεύγουμε, ο Κυριάκος τι κάνει? Και τι δεν κάνει. Όπα, δηλαδή τι. Ένα, σηκώνεται το πρωί, κατεβαίνει κάτω, έρχεται στην κουζίνα του, φτιάχνει τον καφέ του, ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούει μουσική, τραγουδάει, χορεύουμε. Και μετά ανεβαίνει επάνω, κλείνεται στο δωματιό του και γράφει. Ξέρετε πώς λέγεται το καινούργιο του βιβλίο? Fast food. Και το ονομάζει έτσι γιατί θέλει να υποδηλώσει ότι ο καινούργιος αιώνας που διανύουμε είναι ο αιώνας της ταχύτητος. Δηλαδή. Κόσμος δεν μπαινοβγαίνει. Αμπά, είναι ήσυχο σαν αρνάκι το πουλάκι μου.
κάτι. Το όνομα Χριστιάνα Παπαδοπούλου. Το έχει πάρει τα αυτή σου. Αμπά. Γιατί έπρεπε. Αγάπη μου. Ορίστε, πεισματάρι, ήρθα. Δεν το αξίζω. Πώς δεν τα αξίζεις, αγαπούλα μου εσύ. Καλά, το πόσο μου έχεις λείψει. Α, σου μου λείψεις, εσύ εξαφανίστηκες όμως. Θέλω να δω τι είναι αυτό το επίγον που με κάλεσες. Θα σου πω. Δεν μου λέτε, Χριστούγεννα τι θα κάνουμε. Με ρωτάς. Γενικώς το ρίχνω σαν ιδέα στην παρέα. Καλά, λοιπόν, αν πείτε κάτι και μου αρέσει, το σκέφτομαι. Εγώ πάλι θα εξαρτηθεί από πολλά. Όπως? Όπως ότι θέλω να ρωτήσω τον Κυριάκο πρώτα. Μπορεί να έχει κανονίσει κάτι ο άνθρωπος. Α, ο Κυριάκος δεν έχει κανονίσει τίποτα, περιμένει από μένα. Ναι, πότε έγινε αυτό? Ενώ εσύ κοιμόσουν. Πολύ καλό, πολύ πετυχημένο. Έλα παιδιά, σας επαναφέρω. Λοιπόν, θα οργανώσουμε κάτι εδώ ή να κανονίσω σπίτι μου? Περίμενε να έρθει και ο Κυριάκος και θα το κανονίσουμε. Πούντος αυτός? Λείπει όλη μέρα. Δεν μπορούμε να του τηλεφωνήσουμε στο κινητό να δούμε πότε θα έρθει. Εγώ θα τον πάρω, όρμησες αμέσως. Γι' αυτό σου λέω, γρεμωράκι μου. Αυτή τη στιγμή σε έχω τρομερή ανάγκη. Σε χρειάζομαι. Πρέπει να με βοηθήσεις. Ναι. Κυριάκο, πού σε πετυχαίνω? Έχω μια συζήτηση. Αχ, κρίμα, μωρέ. Και εγώ έλεγα να τα πούμε έτσι μια, δύο, τρεις, πέντε, έξι ωρούλες. Έλα, μη σε καθυστερώ. Σε πόση ώρα θα σε σπίτι? Είμαστε εδώ με τα παιδιά, τη Λάουρα και το Θωμά και τα λέμε. Κουβεντιάζουμε για τα Χριστούγεννα. Δεν θα αργήσω. Σε μια ώρα το πολύ θα είμαι εκεί. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, ποια από τις δύο ήτανε? Σε πόση ώρα θα ήταν εδώ? Μην αρχίσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω τα νεύρα μου. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις τώρα που είναι, έτσι? Πού? Στη Χριστιάνα Παπαδοπούλου. Είσαι σατανάς, λες. Ρε Αντωνίτσα, γιατί δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, ρε κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι χθες τι της είπες στο τηλέφωνο? Δεν της είπε «θα σε πάρω αύριο»? Και πότε είναι το αύριο, Αντωνίτσα? Πότε είναι το αύριο? Πότε? Σήμερα. Α, ναι. Και τι λες να κάνουμε? Δεν μπορώ άλλο πια! Δεν μπορώ να τα σκέφτω πολλά, έχω μέσα αυτό το σπίτι. Σκέψου κι εσύ κάτι! Ωραία. Άκου να δεις τι σκέφτηκα. Κορίτσια, να σας δω το απόγευμα. Σας έχω μια έκπληξη. Μήπως μπορώ να σας βοηθήσω? Θα θέλατε κάτι? Συγγνώμη. Μία Χριστιάνα Παπαδοπούλου μένει εδώ στο ξενοδοχείο σας. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δώσω αυτή την πληροφορία. Γιατί? Για λόγους ασφάλειας, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, Δεσποινής. Σας φαινόμαστε για τρομοκράτες, δηλαδή ότι ήρθαμε εδώ για να βάλουμε βόμβα στο δωμάτιο της Χριστιάνας Παπαδοπούλου? Όχι, όχι. Ξαδέρφες εσείς είμαστε. Ναι. Ήρθαμε να δούμε αν ήρθε. Τότε με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Μάλιστα.
έχει κάνει check-in. Α, μήπως θα μπορούσατε να μας συνδέσετε με το δωμάτιό της. Πείτε της ότι είμαστε η Σταυρούλα και η Γαρφαλιά. Ναι. Δεν απαντάει. Θα θέλατε να της αφήσετε κάποιο μήνυμα? Όχι, όχι. Αφήστε, πείτε της ότι θα ξανάρθουμε, ναι. Γαρουφαλιά, Σταυρούλα. Σταυρούλα, θα πας καμιά ανάποδη. Α, και από εκεί είναι η βεράντα μας. Σούπερ σπίτι, δεν το συζητώ. Πάντως, εξακολουθώ να διαφωνώ που θες να μείνεις εδώ και με τις δύο μαζί. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι εμένα δεν με απασχολεί. Άφησε με λίγο. Σε απασχόλησε μία, σε απασχόλησε δύο. Καιρός να αποφασίζεις. Αχ, μωρέ αδερφούλα μου, σαν τη μαμά κάνεις τώρα που με μαλώνει συνέχεια. Ποιος είπε ότι έχεις μεγάλα αυτιά? Όχι, όχι. Κανείς. Έλα, μωρέ τώρα, εγώ γι' αυτό σου πανάρθες. Να βοηθήσεις λίγο την κατάσταση, κατάλαβες. Να τις γνωρίσεις, να τα πείτε, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Α, τώρα τι θέλεις τη γνώμη μου? Όταν έκανες τα τέρατα, τότε που με ρώταγες. Άσε με για μία στιγμή μόνο, μωρέ. Μη μου κολλά συνέχεια. Ναι, σου πω. Τους είπες ότι θα έρθω, θα με δουνε φάντη μπαστούνι. Το δεύτερο, φάντη μπαστούνι. Τι κακομαθημένο πλάσμα που είσαι. Πάρε, παιδί μου, στο κινητό και πες ότι είμαι εδώ. Εντάξει, παίρνω. Όπα! Δεν το πιστεύω. Τώρα θα μιλούσα για εσάς. Έλα, αγαπούλα μου. Έλα, αγαπούλα μου, να σου μιλήσω στα κορίτσια. Λοιπόν, όχι. Θα μου πεις εσύ μόνη σου ποια είναι ποια. Λοιπόν, εσύ πρέπει να είσαι η Αντωνία και εσύ η Κλεοπάτρα. Μπίνγκο! Το πέτυχα. Κορίτσια, από εδώ η Χριστιανά μου. Που έχει την τιμή να είναι η αδερφή μου. Μόνο τη μέρα που θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δες το, πότε θα μου πεις ότι είναι εγκόμενά του και θα με μπλέξει σε ένα κικαιώνα και μετά θα αποδειχτεί ότι πάλι κάναμε λάθος. Αλλά τι κάθομαι και σ' ακούω, αφού σε ξέρω. Αφού ο άνθρωπος είναι άψογος. Μας το έχει αποδείξει. Φαίνει στην καταστροφή. Τελεία. Δεν μου λες κάτι, κοριτσάκι μου. Το ότι μας έστειλε εδώ την αδερφούλα του για να μας εγκρίνει, δεν σε πειράζει καθόλου? Τι, ήρθε εδώ για να μας εγκρίνει? Τι νόμιζες εσύ, εξετάσεις περνάμε, βρε χάζο. Τι. Α, καλέ, φτιάξου λίγο που είσαι σαν τον Ντόναλντ Ντακ. Άντε ρε παιδί μου, τι κάνω τόση ώρα? Ηρέμησε. Να ευχαριστούν πήγαν τα κόριτσια, όλη μέρα στο δρόμο ήταν. Για λέγε τώρα, έτσι. Πρώτη εντύπωση, πώς φάνηκαν? Τι να σου πω, ωραία κορίτσια είναι, αλλά λίγο ψυχρές, ρε παιδί μου. Τις είδες πως στέκονταν όταν πήγα να τις φιλήσω? Και τις παγωκολώνεις. Αυτές, ρε. Αυτές είσαι και το περιβόλι, ρε, μια χαρά. Δεν έχεις πάσει, παιδί μου, ακόμα ο πάγος. Φταίω κι εγώ δηλαδή που δεν τις προετοίμασα ότι θα έρθεις και φρυδιάστηκαν. Έτσι και τις γνωρίσεις εσύ λίγο καλύτερα, θα τις λατρέψεις, μωρό μου, είναι υπέροχες. Αχ, το γιαβρί μου, τσιμπήθηκε, μωρέ. Λοιπόν, λέγε τώρα, λέγε, έτσι με τη μία που τις είδες, ποια σου άρεσε πιο πολύ? Κοίτα, τις εντυπώσεις τις κερδίζει ξανθιά. Η Αντωνία, ε. Κάτσε να δεις και παρακάτω. Τελείωνε, Ντόναλντ. Πάμε. Σκάσε, ηλίθιε, σκάσε. Πάρα πολύ κούκλα, πολύ γλυκιά. Καλά, το έχει το σόι, ομορφός εγώ. Πάντως αυτό που είπες ότι πρέπει να με εξετάσεις, μάλλον έχεις δίκιο. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Γιατί να μην είσαι παιδί μου ότι τη φώναξε εδώ πέρα, για να του πει τη γνώμη της. Εντάξει, το κατάλαβες μετά από αιώνα σου. Ναι. Τι? Βρε κορίτσια, να σας βοηθήσω, μην τα κάνετε όλα μόνοι σας. Όχι, βρε, κάτσε, θα τα κάνει η Αντωνία. Θα τα κάνουμε μαζί. Ναι, το ψωμί είναι τελείως. Ναι, το... Αντωνία, μου άσε με να κόψω εγώ τη σαλάτα και κάνεις εσύ κάτι άλλο, ε. Εντάξει. Μην έχω πάρει σακτή. Ναι, ναι, κόψε εσύ τη σαλάτα και εγώ θα βγάλω τη σερβίτσα. Ωραία. Με το κανάλι πώς πάτε, οι ειδήσεις καλά? Α, μια χαρά. Πόλεμοι γίνονται. Τα ράδια βουλιάζουν, τα διαπλεκόμενα διαπλέκονται. Το ξέρεις, ο Θεός, μια χαρά. Αλλά κι εσείς οι δημοσιογράφοι, ώρες-ώρες τα μεγαλοποιείτε, βρε παιδί μου. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε κι εμείς οι ρεπόρτερ, τι εντολές εκτελούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι μ' αρέσει εμένα τώρα να πάω να καλύψω ένα ρεπορτάζ για ένα σκυλί που δάγκωσε έναν άνθρωπο. Ή νομίζω ότι αρέσει στους δημοσιογράφους να αποτελεί είδηση ένα τρακάρισμα? Πες τα ψέματα. Πάρα πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Από τη Θεσσαλονίκη? Όχι, από το Μιλάνο.
Α, από το Μιλάνο, ε. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό γούστο. Βρε καλό στην Κλεοπάτρα. Τι άλλο να κάνω? Σχεδόν τελειώσαμε. Τι dressing να βάλουμε στη σαλάτα? Λαδόξιδο. Να προτιμάς το λεμόνι, είναι πιο υγιεινό. Όχι, λεμόνι θέλω στο μαρούλι, στο λάχανο θέλω λαδόξιδο. Είναι μια γεύση που μου αρέσει από μικρή. Για πες μου μερικά πράγματα για τη δουλειά σου. Τι ιστορίες θα ακούσεις. Καλά. Βουνάς από μια μεριά να ακούς έτσι και σου πω. Θα κατουριθείς τα γέλια. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι η γέλια. Θέλω να πω ότι είναι ανησυχητικό όταν ένας άντρας δεν... Ναι, ναι. Είναι ανησυχητικό. Πολύ. Η σεξολογία είναι καινούργια επιστήμη, ε. Σχετικά. Στην Αμερική, ας πούμε, είναι από παλιά. Στην Ελλάδα τώρα σημειώνει επιτυχία. Γιατί ως γνωστόν, ο Έλληνας μη του θίξει το πουλί του. Και πρόβλημα δηλαδή που είχανε, το κρύβανε. Μην κοιτάς τώρα που έχουνε ξετσουμίσει και το ψάχνουνε. Δίκιο έχεις. Ναι. Έχεις πολύ ωραίο δέρμα, Χριστιανέ. Έτσι είναι πολύ λαμπερό. Το περιποιείσαι πολύ, ε. Κανονικά. Κανονικά κι εγώ, αλλά σε σένα φαίνεται, ρε παιδί μου. Είναι σαν πορσελάνη. Σκούρα. Βρε, καλό στην Αντωνίτσα. Χριστιανά, πόσο καιρό θα μείνεις? Την Κυριακή φεύγω. Για δουλειές ήρθες. Για μια δουλειά του άντρα μου. Και για να δω βέβαια και τα αδελφάκια μου που το περιθύμισα. Από τότε που φύγει από Θεσσαλονίκη, μαύρη πέτρα έριξε πίσω του. Τα παραλές τώρα, κάθε καλοκαίρι εκεί είμαι. Μην τώρα ακούτε, κορίτσια. Ένα καλοκαίρι ήρθες για μία μέρα, την άλλη το άλλο για 2-3 μέρες, τότε πήγαινες στο Άγιον Όρος και μετά μαύρη πέτρα. Ρε, δεν τρέπεσαι. Τη μαμά σου δεν τη σκέφτεσαι. Ακουτάς, τα λέει και το κορίτσι. Δεν μου λες, τα μαλλιά σου που τα έφτιαξες? Τα μαλλιά μου? Έχω ένα πολύ καλό κομμωτή στο κολονάκι, θες να σε πάω? Αχ, ναι, πάρα πολύ. Στα έχει κάνει τέλεια, Κυριακό. Σούπερ. Και το μπλουζάκι που φοράς μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, εσένα σου πηγαίνει θαύμα γιατί έχεις και πολύ ωραίο στήθος. Εμένα θα μου πηγαίνει. Γιατί τι έχει το στήθος σου? Εντάξει, μετά την εγκυμοσύνη χάλασε. Θα μείνεις κι εσύ έγκυος και θα δεις, εκτός αν είσαι από τις τυχερές. Ξέρεις λοιπόν ποιο είναι το μυστικό? Κάθε πρωί που θα πλένεις τα δόντια σου θα κάνεις 10 λεπτά άσκηση του στήθους. Λες, τι ασκήσεις? Τι ασκήσεις? Να ρωτήσουμε ένα γυμναστή. Έχω εγώ κάτι ασκήσει για το στήθος επάνω. Να σας δώσω μετά. Αλήθεια, Κλεοπάτρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλα πράγματα μετά, σαν γιατρός που είσαι, αλλά όταν θα μείνουμε μόνοι. Ωραία, παιδιά. Χαίρομαι, έτσι πραγματικά χαίρομαι που σας βλέπω να κάνετε παρέα. Μπορώ, μην ανησυχείς. Τώρα που είσαι εδώ, όπου θες θα σε πάω. Πού μένεις στην Αθήνα? Σε ένα ξενοδοχείο. Αχ, πώς θα αντέχεις τα ξενοδοχεία. Άστα, άστα, φρίκι. Και να δεις κάτι άσχετη που είναι στη ρεσεψιόν. Τι μου είπαν σήμερα? Ότι ήρθαν, λέει, και με ζήτησαν δύο ξαδέλφες μου, Γαρουφαλιά και Σταυρούλα. Γαρουφαλιά και Σταυρούλα, τι αστείο. Ξεπημένο που είναι της μόδας φέτος, όχι το αιματί που ήταν πέρυσι. Δεν μ' άρεσε να. Σε μαύρο όμως ήταν. Λες, ε. Αχ, δεν έκανα καλά που δεν τα πήρα. Θα τα μετανιώσω. Μόλις θα πιούμε τον καφέ μας, θα πάω να τα πάρω. Εγώ το παθαίνω συνέχεια αυτό. Βλέπω κάτι που μ' αρέσει, δεν το παίρνω. Πάω μετά από μία εβδομάδα, δεν υπάρχει πια. Αχ, καλά έκανα και ήρθα. Να ξεφύγω λίγο από την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Έπρεπε να μείνεις λίγο παραπάνω. Πάλι καλά να λες. Η μαμά μου γκρίνιαζε που της άφησα το παιδί. Χριστιανά, πες μου για τη μαμά σας. Τρομερή γυναίκα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Πρέπει να την γνωρίσεις για να καταλάβεις. Και έχει τρομερή αδυναμία στον Κυριάκο. Όλες οι μαμάδες έχουν αδυναμία στους γιους. Όχι, είναι ειδική περίπτωση. Από τότε που ήταν μικρός, δεν ξεκόλαγε από πάνω του. Λατρεία. Ακόμα και τώρα δηλαδή που λείπει από τη Θεσσαλονίκη, μιλάνε μια ώρα στο τηλέφωνο και δύο. Ναι. Και. Πώς ήταν ο Κυριάκος μικρός? Όλο κάλτσα. Σε πουλάγε και σε αγόραζε. 19 χρονών. Να ανοίξει δικό του μπαρ στην Πάρο. Φαντάσου. Πολύ ιδιαίτερο παιδί. Άλλες φορές ήταν εξωστρεφής και άλλες κλεινόταν στον εαυτό του, στο δωμάτιό του, διάβαζε, έγραφε. Δικό του μπαρ στην Πάρο, ε. Σκέτη αλητία σου λέω, παιδί μου. Με το που τέλειωσε το σχολείο πήγε διακοπές στη Μύκονο. Εκεί γνωρίζει έναν τύπο και την επόμενη χρονιά ανοίγει δικό του μπαρ στην Πάρο. Πολύ προχωρημένο. Mm. Και πήγε καλά αυτό το μπαρ. Μπα, αφού δεν είχαν τον νου του στο μπαρ, γκόμενοι στυπούσανε. Αφού με το που τέλειωσε το καλοκαίρι, ερωτεύτηκε μια Ιταλίδα, τα μάζεψε και έφυγε. Πήγε στο Μιλάνο. Συγγνώμη, τι έκανε στο Μιλάνο? Καλά δεν σας τα έχει πει αυτά. Όχι. Αυτή δούλευε σε ένα περιοδικό μόδας και τον έκανε φωτομοντέλο. Ναι, μη
μιλάς. Είχε τόση επιτυχία που του πρότεινα να παίξει ένα φωτορομάντζο. Η μάνα μου πια να πεθάνει από την τροπή της. Καλά, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά που μου λες. Με συναρπάζει έναν άντρα να έχει πλούσιο παρελθόν. Εντάξει, πλάκα έχει, αλλά πάνω που νομίζαμε ότι θα κάνει καριέρα στην Ιταλία, χώρισε με αυτήν, τα μάζεψε, έφυγε και μας προέκυψε συγγραφέας. Και μάλιστα πετυχημένος. Έχεις διαβάσει κανένα από τα βιβλία του? Όλα τα βιβλία του και κάτι άρθρα του. Α. Πάρα πολύ καλός είναι. Mm. Έχει μια ευκαιρία στην αφήγηση. Δηλαδή το πρώτο βιβλίο του, το Made in Italy, είναι κάπως αυτοβιογραφικό, ας πούμε. Όχι, έχει κάποια στοιχεία, αλλά είναι φιξιόν. Α, είπα κι εγώ. Τι είπες? Όχι, τίποτα, τίποτα. Πάμε σιγά σιγά. Ναι, βέβαια. Τι θα κάνουμε το βράδυ? Κάτσε να σε βοηθήσουμε. Όχι, ας το κάτσε. Τι, σιγά το βάρος. Θα μαζευτούμε εκεί όλοι μαζί, θα παίξουμε καμιά μπυρίμπα, μπυρίτσας και τέτοια. Όλα από μπι. Όχι ρε παιδιά! Πώς θα το κλέψω? Θα δώσω ακαδημία. Ακαδημία δικιά μου. Λέει 30 χιλιάρικα. 30 και 2 σπίτια. Ένα σπίτι. Πώς παίζετε το παιχνίδι? Πώς παίζετε το παιχνίδι? Πώς θα πετάς το τώρα? Καλά, είναι δώσου την ωραίστα. Έλα παίξε, Θωμά. Έλα, Θωμά. 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 Καλά, παιδιά, έχω σπίνε. Έξω είναι, κάτι κάνει. Έλα, λίγο κρύο. Έλα, τρία. 8. Έλα, παιδιά. Έλα, Φυλακή. Εγώ παίζω μετά. Ρίξε ζάρια όμως. Θα παγώσεις, παιδί. Φοβερό κρύο έξω, ρε παιδιά. Φοβερό κρύο. Τι κάνεις? Με όλο, κάτσε ρε παιδάκι μου, κάτσε να κάνω μια εντύπωση. Τι σας έχω ετοιμάσει? Τι σας έχω ετοιμάσει? Κλείστε τα φώτα να το δούμε στο σκοτάδι. Περίμενε. Κλείνω. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Περίμενε. Με το ένα. Με το 2, με το 3! Τέλειο! Σ' αγαπάω! Κι εγώ σ' αγαπάω! Κι εγώ σ' αγαπάω! Αγάπη μου! Παιδιά, Τι ωραία που είναι, σαν αστεράκια που πέφτουν στον κήπο, Λοιπόν, ανοίγω φώτα, παιδιά, γιατί πολλά... Άντε! Ανοίγω! Έλα! Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Κάτσε όπου θέλεις. Πάμε να φέρω καφέ. Ωραία. Μιλά ελεύθερα, είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας? Τα κορίτσια πού είναι? Στις δουλειές τους είναι, πού ήθελες να είναι. Έχει πάει και η Ντορίτσα στο σούπερ μάρκετ και έτσι είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Λέγε, σ' ακούω. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Πάνω που συμπαθώ την Αντωνία. Έρχεται η Κλεοπάτρα, είναι ψυχούλα. Μόλις συμπαθώ την Κλεοπάτρα, έρχεται η Αντωνία. Όμορφη και ευγενική. Δεν μπορώ. Βλέπεις. Καταλαβαίνεις τι έχω πάθει. Σεξουαλικά έχετε κάνει τίποτα? Όχι ακόμα. Αν δεν αποφασίσω τελεσίδικα, δεν θέλω να επιχειρήσω τίποτα υπολαιότητες. Αυτές θέλουν. Ξέρω εγώ. Θα θέλουν. Εσένα, παιδάκι μου. Ποια σε τραβάει περισσότερο? Αυτή να πάρεις. Μα και οι δύο. Δεν μπορεί και οι δύο, με τη μία θα φαντασιώνει σε κάτι παραπάνω. Έχω φαντασιωθεί τόσες πολλές φορές και με τις δύο. Που μου είναι αδύνατο να μετρήσω με ποια από τις δύο έχω φαντασιωθεί τις περισσότερες, κατάλαβες. Αυτή η σχέση είναι ολόκληρη μέσα στο μυαλό μου, στη φαντασία μου. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή, κατάλαβες. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Βάλω τα πέρα μόνος. Αυτές δεν σου έχουν κάνει μίξη για σεξ? Με ρώτησα να τις βλέπω γκομενικά. Και εσύ τι είπες? Ότι δεν μπορώ να αποφασίσω και ότι για να αποφασίσω πρέπει πρώτα να κάνω σεξ. Τι και με τις δύο? Πώς αλλιώς? Παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί τελείως, θα πας και με τις δύο αδελφές συγχρόνως? Όχι, είναι ξεχωριστά. Το συγχρόνως δεν το εννοώ για το κρεβάτι, το εννοώ για την ίδια περίοδο. Ακούσε, κυρίως, για να αποφασίσεις θέλει να κάνει και σεξ. Ποιος είσαι? Σε πειράζει το τρίο, Έχεις τρελαθεί, παιδάκι μου, το θεωρώ ανήθικο, ανήκουστο και επιπόλαιο. Μειώνει την αξιοπρέπειά του. Εγώ, αν ήμουν πάντως στη θέση του, θα σε είχα πετάξει έξω. Μη μου λες μαλακίες τώρα, τι θα κάνεις εσύ. Πες μου, αν θέλεις, τι να κάνω εγώ. Αν θυμάσαι, γι' αυτό σε φώναξα για να με συμβουλέψεις. Μαλακίες. Μαλακίες είναι. Τι είναι? Μαλακίες. Ανήθικο. Τι πάει να πει ανήθικο, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ποιος καθορίζει τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο? Και μάλιστα, αν θες να ξέρεις, σε πληροφορώ ότι μέχρι τώρα η στάση μου δεν κρύβει απολύτως τίποτα το ανήθικο. Τις γουστάρω και τις δύο, τις αγαπάω και τις δύο και παίζω με ανοιχτά χαρτιά και με τις δύο. Και τέρμα αυτή τη συζήτηση τώρα για να τρελαθώ, έτσι. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Ξέρεις τι νομίζω, ότι αυτό που θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις είναι να φύγεις και να δεις τα πράγματα από μια απόσταση. Ναι. Ναι. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Τι? Ότι αν φύγεις εσύ και πας μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα τα δεις τα πράγματα από μια πολύ μεγάλη απόσταση. Τι
Τις αγαπάς όμως πολύ, ε. Πάρα πολύ.